Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, όλο το κόμμα ανάμεσά σας, κοντά σας, ανάμεσα σε συντρόφους και φίλους, ανάμεσα σε συναγωνιστές της αμικής εθνικής αντίστασης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ανάμεσα επίσης σε φίλους, και απογόνους αυτής της δρακογενιάς που με τη δράση τους κρατούν ζωντανή ακόμη και σήμερα, κρατούν ζωντανές τις μνήμες, τις ιστορικές, τις ηρωικές σελίδες που έγραψε ο λαός μας με μπροστάρι το ΚΚΕ. Πάντα με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις, στην αρχή της χρονιάς, η σκέψη μας πάει σε αυτούς που δεν είναι πια κοντά μας σε αυτού που έφυγαν πλήρη ημερών ορθοστατούντε και ορθοβαδίζοντες. σε αυτού που τα έδωσαν όλα για τη λευτεριά τη πατρίδα μα, σε αυτού που έπεσαν σε άνηση μάχη και αγώνα για τη ζωή του λαού μα, για να ζήσουμε εμεί οι νεότεροι τα παιδιά μα καλύτερε μέρε, για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, χωρίς καταπίεση και πολέμους η παρακαταθήκη που μας άφησαν όλοι αυτοί που έπεσαν είτε στα πεδία των μαχών είτε βρίσκονταν μέχρι χτες μαζί μας είναι τεράστια, είναι πολύτιμη. Σήμερα από εδώ, από αυτή την εκδήλωση απευθύνουμε ξανά κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Στις εκλογικές μάχες, στις καθημερινές μάχες, στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές, είτε γίνουν το Μάιο, είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, με τα ψηφοδέλτια στις τοπικές εκλογές της λαϊκής εισπύρωσης, μπορούμε να δώσουμε τη δική μας ενιαία απάντηση στην ενιαία επίθεση που εξαπολύουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δυναμώσουμε το μοναδικό πόλο της αντίστασης και της προοπτικής για το λαό σε αυτή τη χώρα. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού, κόντρα στο δίπολο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, που στείνεται ξανά για να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσουμε ανάσες ανακούφισης για το λαό μας, να ανοίξουμε το δρόμο για να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές, για να ζήσουμε καλύτερα κι εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών δίνοντας στη γειτονική μας χώρα την πράσινη κάρτα για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όλα τα υπόλοιπα που αναμασούν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι λύνουν ένα πρόβλημα δεκαετιών και συμβάλλουν δήθεν στην ειρήνη και τη φιλία των λαών είναι για να κρύψουν τη βρώμικη αποστολή τους. Γιατί τι άλλο από βρώμικη δουλειά είναι να μπαίνεις μπροστά για να στηρίξεις τα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Τι άλλο από βρώμικη δουλειά είναι να βάζει σε κινδύνου το λαό σου μόνο και μόνο γιατί διεκδική για λογαριασμό τμήματων τη πλουτοκρατία μερίδιο από τη μοιρασιά των υπεριαλιστών στην περιοχή. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κρύψει αυτέ ακριβώ τι βρωμιέ, επιτίθεται με ψέματα στο ΚΚΕ που τον αποκαλύπτει ότι έχει γίνει τελικά ο ίδιος και η κυβέρνησή του τσιράκια του Τραμπ και της Μέρκελ, των Αμερικάνων και των Γερμανών. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι οι αγωνιστές, οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι Σλαβομακεδόνες στην καταγωγή, όπως όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα δεν θα ξεπλύνουν ποτέ τον υπεριαλισμό, δεν θα δώσουν ποτέ συγχωροχάρτη στους Αμερικάνους, στους Γερμανούς, στο ΝΑΤΟ, στους άλλους ευρωατλαντικούς εταίρους για τα διάφορα εγκλήματά τους που κάναν διαχρονικά σε αυτή εδώ την περιοχή. Σήμερα, 74 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την αντιφασιστική νίκη των λαών, βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα οι οφειλές της Γερμανίας, σε αποζημιώσεις, σε επανορθώσεις και για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, τη ληστεία αυτή δηλαδή που επιβλήθηκε στη χώρα μας, στην κατεχόμενη Ελλάδα τότε και τις τεράστιες καταστροφές σε υποδομές που προκάλεσαν τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα που αναγνωρίστηκαν από τη διάσκεψη των συμμάχων στο Παρίσι το Δεκέμβρη του 45 Γενάρη του 1946. Όπως και τις αποζημιώσεις των θυμάτων των φρικιαστικών ναζιστικών εγκλημάτων, των ομήρων στα ναζιστικά στρατόπεδα και στα εργοστάσια των γερμανικών μονοπωλίων. Την επιστροφή των αρχαιολογικών μας θησαυρών που είναι ανεκτήμητης αξίας θησαυρών πολιτιστικής κληρονομιάς που λαιλατήθηκαν από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις. Τεράστια είναι η ευθύνη όλων των οστόρα κυβερνήσεων της χώρας, αλλά και ειδικά της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ουσιαστικά δεν έθεσαν ποτέ ζήτημα πραγματικής διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων. Και αυτό χρησιμοποιώντας διάφορες αστήρικτες δικαιολογίες, διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να τεθεί το ζήτημα, ότι πρέπει να βρούμε κάποια άλλη στιγμή την κατάλληλη στιγμή που ποτέ βέβαια δεν τη βρίσκαν και δεν τη βρίσκουν τελικά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγείλει ότι θα φέρει, λέει, την έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Η συγκεκριμένη έκθεση στην πραγματικότητα στέλνει ξανά τη διεκδίκηση στις ελληνικές καλέντες γιατί ουσιαστικά μιλάει για πρωτοβουλία που θα πάρει η Βουλή για την εκπόνηση και υλοποίηση μελλοντικά ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής στα θέματα των γερμανικών οφειλών. Και αφού οριοθετήσει πρώτα, όπως λέει, και χαράξει τις γενικές και επιμέρους κατευθύνσεις και στόχους, θα πρέπει μετά να ανοίξει ξανά εθνικό διάλογο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες και παραπάνω κοσκινίζει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο επίσης για τη σύσταση μιας επιστημονικής επιτροπής από διεθνολόγους, πανεπιστημιακούς, οικονομολόγους, νομικούς, Έλληνες, ξένους, για να συντάξουν ξανά πόρισμα με βάση την απόφαση της Χάγης, του 12 και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας το 14. Όσο για τα θύματα της αποζημιώσεις προς τα θύματα, προς τους συγγενείς τους, προς τους επιζώντες σήμερα δηλαδή, οι οφειλές και οι αποζημιώσεις από τη Γερμανία προς αυτούς θεωρούνται ιδιωτικέ απαιτήσει και δεν συμψηφίζονται, λέει, με άλλες απαιτήσει της Ελλάδας κατά της Γερμανίας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διακρατικών διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Γερμανίας πρέπει να υπάρξει φροντίδα και έλεγχος ώστε σε περίπτωση διεκδίκησης να μην παρακαθούν οι απαιτήσει χρηματικής αποζημίωσης των θυμάτων και των οικογενειών τους. Βέβαια, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα ούτε καν αυτές οι διακρατικές διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Γερμανίας για τις επανορθώσεις. Η κυβέρνηση ουσιαστικά, για να το πούμε καθαρά, κάνει πλάτες στην άρνηση της Γερμανίας να πληρώσει τις οφειλές. Θεωρώντας ότι το θέμα και νομικά έχει λήξει και επιδιώκοντας να αμβλύνει έως και να καταστήσει ανενεργή Κάθε πρωτοβουλία και δράση διεκδίκησε έτσι των επανορθώσεων. Είτε αυτές αφορούν το κατοχικό δάνειο, τις καταστροφές στην Ελλάδα, είτε τις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν στα ολοκαυτώματα, στις μαρτυρικές πόλεις και στα χωριά μας. Συμπράττει ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο η Μέρκελ, η Γερμανία προσπαθεί να αντιπαρέλθει αυτή τη την υποχρέωση να πληρώσει τις οφειλές για τα εγκλήματά του στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το σκοπό η Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή της Γερμανίας αποφάσισε τη δημιουργία του ονομαζόμενου Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, έτσι ονομάζεται. Σκοπός του είναι η χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων ώστε η Γερμανία η Ελλάδα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, να επεξεργαστούν από κοινού την κοινή τους ιστορία, λέει, των τελευταίων 200 χρόνων με σκοπό την εγκαθίδρυση ελληνογερμανικής ιστορικής μνήμης ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερα στη Γερμανία, λέει, τη συνείδηση για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν και στην Ελλάδα, και να συμβάλλει στη συμφιλίωση της Γερμανίας με τις μαρτυρικές και τις εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα. Τι ακριβώς σχεδιάζουν διάφορα ξανά επιστημονικά συμπόσια, διάφορα ερευνητικά προγράμματα και άλλα τέτοια σχετικά. Γι' αυτό προωθούν, όπως θα έχετε ίσως ακούσει, και τη δημιουργία ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, που από ό,τι φαίνεται, δεν είναι άσχετο με τις γερμανικές αποζημιώσεις, αφού και αυτοί που το διαφημίζουν, όπως είναι ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Τόμας Στέφεν, λέει ότι υπάρχουν μεν δυνατότητες συνεργασίας με Έλληνες μέσω έργων για τους νέους και του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον, όμως θεωρεί από την άλλη ότι το να μιλάμε για τις πολεμικές αποζημιώσεις είναι λάθος δρόμος, λέει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η σημερινή. Και λέμε τη σημερινή γιατί επικαλείται καπιλεβόμενη την ιστορία του ΕΑΜ, του ελάς της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μολύνοντάς την αφού την ταυτίζει αυτή την ιστορία με τη σημερινή πολιτική της. Ακολουθεί όμως την ίδια ρότα την ίδια γραμμή με τους προκατόχους της και δεν διεκδικεί τις αποζημιώσεις, τις επανορθώσεις από τη Γερμανία. Γιατί ταυτίζεται με τα συμφέροντα και τις επιλογές της άρχουσας τάξης που δεν θέλει βλέπετε να διαταραχτούν η θέση και η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τη Γερμανία αφού είναι αυτό το ηγετικό κράτος σε αυτή την διακρατική Ιμπεριαλιστική Ένωση. Ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα αν θα διεκδικήσει τελικά τις οφειλές από το γερμανικό κράτος στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, όπως υπόθηκε από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές στη συνεδρίαση στις 27 του Ιούνιου του 2016. Το βασικό επιχείρημα που η κυβέρνηση επικαλείται είναι ότι χρειαζόταν να προηγηθεί η τεκμηρίωση για να εγείρει το θέμα, το, το, ζήτημα των επανορθώσεων η κυβέρνηση. Τους λέμε καθαρά και εξάστερα, είναι όλο προβάλλεται εκ του πονηρού, δεν έχει καμία βάση. Στοιχεία υπήρχαν, στοιχεία υπάρχουν. Άλλωστε, ολόκληρη τη δεκαετία του 90, αλλά και τη δεκαετία του 2000, και στη συνέχεια υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία που τεκμηρίωναν και την τεκμηρίωση των επανορθώσεων και το ύψος αυτών των αποζημιώσεων. Υπάρχουν οι εκθέσεις του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, του Γενικού Λογιστηρίου επίσης του κράτους. Να γιατί λέμε ότι η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και μόνον. Το κόμμα μας που ήταν ο αιμοδότης, ο καθοδηγητής, ο νους και η ψυχή των αγώνων του λαού και της νεολαίας στην αζιστική κατοχή, που συσπυρωμένος στο ΕΑ μελά στην ΕΠΟΝ αγωνίστηκε νικηφόρα με το όπλο στο χέρι ενάντια στις φασιστικές ορδές από την πρώτη στιγμή ανέδειξε, συνεχίζει να αναδεικνύει πολύμορφα αυτό το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία, συνολικά από τα κράτη αυτά που ευθύνονται, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και με ερωτήσεις, και με επερωτήσεις, και με επιστολές στους Προέδρους και Πρωθυπουργούς της Γερμανίας, και με κοινή επιστολή της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και της ΠΑΕΑ προς, προς τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών της, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες κοινή δράσης με την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που σας είναι βέβαια γνωστές. Το ΚΚΕ εξοπλισμένο με την πύρα αυτή των πολύχρονων παρεμβάσεών του, συνεχίζει και θα προστοστατήσει στην πάλη για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων επανορθώσεων αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για την ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματο του λαού μας. Σε αυτή τη ρότα θα συνεχίσουμε όλοι μαζί και όσοι βρισκόμαστε εδώ μέσα και όσοι θα μας ακούσουν από αυτή την ομιλία σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα άνθρωποι αγωνιστές που τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους οι δρόμοι μας χωρίστηκαν, προσωρινά πιστεύουμε χωρίστηκαν, παίρνουν ξανά τη θέση τους μέσα στο λαϊκό κίνημα στο πλάι του ΚΚΕ. Πολλοί από αυτούς που εμπιστεύτηκαν πριν χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα, σήμερα παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους, παρά τους προβληματισμούς τους και τις ξεχωριστές δικές τους απόψεις. Βλέπουν στο ΚΚΕ τη μοναδική δύναμη αντίστασης, δύναμη οργάνωσης του λαού, δύναμη που μπορεί να δώσει μια νέα ελπίδα, μπορεί να χαράξει την προοπτική. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε. Πρέπει να παλέψουμε ώστε να μην εγκλωβιστούν ξανά οι αγωνιστές της αντίστασης, του δημοκρατικού στρατού, οι αγωνιστές που έζησαν πολλά χρόνια και αυτοί και τα παιδιά τους στην πολιτική προσφυγιά, οι απόγονοι όλων αυτών, να μην εγκλωβιστούμε ξανά στα κάλπικα διλήμματα, στα ψεύτικα διλήμματα του διπολισμού ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που ορκίζονται και οι δυο τους στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιλέγουν εκμεταλλευτές του μόχθου του λαού μας για να κάθονται στο σβέρκο του λαού κάθε τετραετία. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που γιόρτασαν μαζί μας τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, στους εκατοντάδες αγωνιστές που συμμετείχαν στους χιλιάδες αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα που ήρθαν στις εκδηλώσεις μας. Αναθάρισαν, είδαν πως η ελπίδα είναι εδώ είναι στο ΚΚΕ, στην πάλη για την ανατροπή, για ριζικές αλλαγές και στην οικονομία και στην κοινωνία, για μια νέα κοινωνία της ειρήνης, της φιλίας των λαών, της ευημερία για όλους και για όλες. Εμείς απλώνουμε το χέρι σε κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια, σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, που ανεξάρτητα τις προσωπικές επιμέρους απόψεις του και τον καλούμε να συμπορευτούμε όλοι μαζί, ενωμένοι σε αυτές τις μάχες, σε όλες τις μάχες, και στους αγώνες και στις εκλογές, με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Γεια σας, καλή διασκέδαση σήμερα, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.